Οι ρωσικές δυνάμεις μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους και περιορίζουν τους στόχους τους στην Ανατολική Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως σωτήρι Δανέζοι επισύουν με συγκεκαλυμμένο τρόπο, πάντως αυτό συμβαίνει, την πυρηνική απειλή και διερωτάται κανείς αν αυτό συμβαίνει, γιατί απλούστατα ζορίζονται στο μέτωπο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τι συμβαίνει εδώ? Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει. Το έχουμε επισημάνει και εμείς εδώ στο Open ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, να σπάσει αυτό το ταμπού 76 ετών από τη χρήση ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι και να δούμε τη Ρωσία να κάνει τη χρήση ενός μικρού πυρηνικού, ενός τακτικού πυρηνικού όπλου, στην περίπτωση που, όπως λένε, ο κ. Πούτιν αισθανθεί στριμωγμένος στην Ουκρανία. Το δόγμα τώρα του ρωσικού πυρηνικού πολέμου είναι γνωστό ως κλιμάκωση για αποκλιμάκωση και εφαρμόζεται ως εξής. Στρατεύματα που υποχωρούν εκτοξεύουν ένα πυρηνικό όπλο για να αναισθητοποιήσουν τον επιτιθέμενο και να τον αναγκάσουν σε υποταγή. Αυτά τα τακτικά πυρηνικά όπλα έχουν ισχύ μικρότερη από τη βόμβα της Χιροσίμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως είναι λιγότερο φωνικά. Σκεφτείτε πως ένα τέτοιο όπλο, αν πυροδοτηθεί στο κέντρο του Μανχάταν, για παράδειγμα, θα σκοτώσει και ή θα τραυματίσει μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Τώρα, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοινώνουν πως μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους, πως περνούν σε αυτό που θα έλεγε κανείς Plan B, σε αυτό που αποκαλούν εκείνη η δεύτερη φάση της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία, με επίκεντρο τα μέτωπα του Ντομπάς. Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι αντιδρούν πολύ προσεκτικά στον ισχυρισμό για αλλαγή στρατηγικής μετά την ανακοπή της ρωσικής προέλασης προς το Κίεβο και άλλες πόλεις. Είναι νωρίς, λένε, για να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν αυτό σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν έχει αποδεχθεί να μειώσει τις προσδοκίες του από την εισβολή στην Ουκρανία. Ή αν πρόκειται για ένα τακτικό ελιγμό του, Σωτήρη, διότι σήμερα είδαμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν κατά της πόλης Βιβ, η οποία βρίσκεται στα δυτικά της Ουκρανίας. Δεν έχει καμία σχέση με την ανατολική περιοχή στην οποία λένε ότι επικεντρώνουν τώρα. Ναι, έτσι είναι, Γιάννη. Αν υπάρχει κάποια βεβαιότητα, είναι ότι αυτές οι καινούργιες, οι νέες ανακοινώσεις αποκλίνουν από την ομιλία του Ρώσου Προέδρου την ημέρα της εισβολής, όταν τότε φαινόταν αποφασισμένος να ανατρέψει το καθεστώς, όπως έλεγε, που κυβερνά την Ουκρανική επικράτεια και ενθάρρυνε τους επίδοξους Ρώσους υποστηρικτές στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να απομακρύνουν τον Ζελένσκι. Τις τελευταίες μέρες οι κινήσεις σε κάποια από τα μέτωπα δείχνουν πως οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν ισχυρή αντίσταση και στην καλύτερη περίπτωση έχουν ακινητοποιηθεί, οδηγούνται σε ανασύνταξη των δυναμεών τους και το επιτελείο τους σε επανεκτίμηση τακτικών και στόχων. Δυτικοί αναλυτές παίρνουν να σχολιάσουν πως αυτή η λεγόμενη δεύτερη φάση του πολέμου είναι η επιβεβαίωση της κολοσσιαίας αποτυχίας του ρωσικού στρατού να επιτύχει τους δηλωμένους στόχους του στην Ουκρανία και μια προσπάθεια βέβαια της Μόσχας να ντύσει την αποτυχία ως επιτυχία προκειμένου να ανοίξει σταδιακά το δρόμο για έξοδο από την Ουκρανική κινούμενη άμμο. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες πάντως εκτιμούν πως αυτή τη δεύτερη φάση ενδέχεται να δούμε τους Ρώσους να οχυρώνονται βόρεια και δυτικά του Κιέβου και σε άλλες πόλεις και να κάνουν μια προσπάθεια να αποθήσουν τις αντιπιθέσεις των Ουκρανών, να κερδίσουν χρόνο για διαπραγματεύσεις και να δημιουργήσουν έτσι νέα δεδομένα, ίσως και το περιβάλλον μιας παγωμένης σύγκρουσης με κατάληψη Ουκρανικού εδάφους.